Ταυτοποιήθηκαν στο μεταξύ οι δύο νεαροί για άσκοπους πυροβολισμούς στα Ανολιώσια. Πάμε στον Γιάννη Ζιάκα. Που θα μα πει περισσότερα, Γιάννη. Ακριβώ, Ματίνα. Δυστυχώ, τα περιστατικά κατά τα οποία νεαροί ε, πυροβολούν άσκοπα στον αέρα στην περιοχή του Μενιδίου δεν έχουν σταματημό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το βίντεο, κατά το οποίο βλέπουμε τον δεύτερο, τον 25χρονο άνδρα να πυροβολεί ε, στον αέρα. Τι προηγούμενε ημέρε, το φω δημοσιότητα, είχε έρθει ένα βίντεο, κατά το οποίο ένα 18χρονο πυροβολεί, κρατώντα μάλιστα δύο πιστόλια ε, στον αέρα, ε, σύμφωνα με αστυνομικέ πηγέ. Τα... Μάλιστα σχολιάζαμε Γιάννη για τους άσκοπους και επικίνδυνους πυροβολισμούς α, που βλέπαμε στο, στο βίντεο. Είναι Ακριβώς στη ματίνα. μέση του δρόμου. Ακριβώ Ματίνα και να θυμίσουμε μάλιστα ότι στην περιοχή των ε, Λιωσίων την Κυριακή του Πάσχα είχαμε και τον τραυματισμο ενο ενός 72χρονου από αδέσποτη σφαίρα. Ευτυχώ ελαφρά πρέπει να πούμε ότι α, οι δύο αυτοί νεαροί τόσο ο 18 18χρονο όσο και ο 25 χρονο έχουν ταυτοποιηθεί, αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία. Εδώ, Ματίνα, βλέπουμε το βίντεο με τον να. 18χρονο με δύο πιστόλια στα χέρια να πυροβολεί α, στον αέρα. Και το βίντεο α, που είδαμε μόλι πριν λίγα δευτερόλεπτα ήταν το βίντεο με τον 25χρονο άνδρα, ο οποίο και αυτό έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.